δεν θα έχει τρόικα, αλλά θα έχει κάποιους θεσμούς. Η δικιά μας εξ αρχής προσπάθεια ήταν να υπάρξει μια συμφωνία γέφυρα που θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος του χρέους. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα γέφυρα θέλαμε να μην είναι συνέχεια της πολιτικής λιτότητας του προηγούμενου προγράμματος. Με συνετή στάση, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση, χωρίς να κάνει μια πρόταση η οποία δίνει επιπρόσθετα βάρη στους εταίρους μας, πράγμα που έπαιξε θετικό ρόλο. Mm-hmm. Επιχείρη να κάνει αυτό το πράγμα, να φτιάξει μια συμφωνία η οποία θα μας μεταφέρει σε μια χρονική στιγμή όπου θα μπορούμε να κάνουμε την διευθέτηση για το χρέος. Αυτή η περίοδος, mm-hmm. αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος στην οποία η κυβέρνηση ελληνική δεν δέχεται πολιτική λιτότητας. Έκανε την έξυπνη κίνηση, κατά τη γνώμη μου, να προτάξει εκείνα τα κομμάτια του παλιού προγράμματος που δεν σχετίζονται με τη λιτότητα. Και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι πρέπει να επιληθούν. Και αναφέρομαι στη φοροδιαφυγή, την πάταξη της διαπλοκής, της διαφθοράς και άλλα χρόνια προβλήματα του ελληνικού κράτους. Τα οποία όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν τα στηρίζατε, να πούμε εδώ. Εξαρτάται αν γίναν κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση για τη φοροδιαφυγή, ας πούμε. Κάποια νομοσχέδια που ψηφίστηκαν δεν τα στηρίζατε. Το φυσικό απόρριτο. Ναι, υπάρχουν όμως. Ναι, να πω σε αυτό γιατί μας ακούει ο κόσμος. Δεν ήταν επί της αρχής το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν θεωρούσαμε ότι κάνει αρκετά βήματα ή δεν κάνει αποτελεσματικές κινήσεις. Οπότε περιμένουμε συνολική διευθέτηση από εσάς των θεμάτων. Θα σας πω γι' αυτό. Ναι, αλλά ήταν έξυπνη κίνηση το γεγονός ότι προσπαθήσαμε σε ένα δυσχερές περιβάλλον, διότι υπάρχουν ακόμα εταίροι μας οι οποίοι επιμένουν στην πολιτική λιτότητα. Έτσι δεν είναι. Άρα η δυνατότητα να συνεννοηθείς μαζί τους πρέπει να δημιουργεί κοινό έδαφος και αυτό έκανε η κυβέρνηση βρίσκοντας ζητήματα που αφορούσαν το προηγούμενο πρόγραμμα, που μπορούμε εμείς, γιατί εντάσσονται στο δικό μας πρόγραμμα, να είναι κοινό έδαφος. Mm-hmm. Ταυτόχρονα δεν τους δημιούργησε, έδωσε τη δυνατότητα και δίνει τη δυνατότητα, γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στους εταίρους μας να δεχτούν μια διαδικασία απεμπλοκής Ελλάδας από την πολιτική λιτότητα, χωρίς οι ίδιοι να υποστούν σοβαρό, ας το πούμε έτσι, κόστος, γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο. Τώρα εδώ, ναι, επειδή δεν το είναι εύκολο για χώρες οι οποίες συνεχίζουν την πολιτική λιτότητας να δεχτούν ξαφνικά ότι κάναν λάθος και η πολιτική λιτότητα στην Ελλάδα ήταν λάθος. Επειδή το είπατε και επειδή έχουμε ρωτήσει το Γιακουμάτο πάρα πολλές φορές εδώ, το πρόγραμμα γέφυρα, το πρόγραμμα που θα έρθει, το νέο ελληνικό πρόγραμμα, το κοινωνικό συμβόλαιο, θα δούμε πώς θα ονομαστεί. Μέτρα για εμάς θα έχει, για τους πολίτες, ή θα έχει ελαφρύνσεις μόνο? Κοιτάξτε, αυτό είναι η όλη ουσία του ζητήματος. Γιατί δεν θα έχει βάρη για τους έξω, όπως λέτε, δεν θα μας δανείσουν μετά. Για μας η όλη ουσία του ζητήματος είναι αυτό. Όχι μόνο γιατί ήταν ένα πρόγραμμα που ακολουθήθηκε και απέτυχε, όχι μόνο γιατί είναι ένα κοινωνικά άδικο πρόγραμμα, άρα νέα μέτρα θα ήταν όμως και καταστροφικά για την οικονομία. Είναι ηφαισιογόνα μέτρα αυτά, δεν μας βοηθάνε να βγούμε στην ανάπτυξη και με αυτήν την έννοια θέλουμε να τελειώσουμε με αυτά τα μέτρα. Απλώς πρέπει να γίνει με ένα λεπτό τρόπο. Ναι. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κινηθεί και ταχύτατα και πολυπρόσωπα, αλλά με συνετό τρόπο και δημιουργώντας κοινό έδαφος. Δεν πήγε να διαμορφώσει μια κατάσταση στην οποία οι εταίροι μας δεν θα μπορούσαν να συμβιβαστούν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε, και θέλω να το σημειώσω, έχουμε ένα όχι της ελληνικής πλευράς στο Eurogroup απέναντι στην αιμονή των εταίρων. Και μετά από αυτό το όχι δεν είδαμε ούτε χρεοκοπίες ούτε καταστροφές, αλλά είδαμε τη διάθεση των εταίρων να συζητήσουν. Απλώς να πω μια τελευταία λέξη. Είναι έτσι, εξέλιξη μια διαπραγμάτευση δύσκολη. Δεν έχει τελειώσει. Οι λεπτομέρειες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βεβαίως. Και επίσης θέλω να πω ότι η πολιτική λιτότητα θα τελειώσει στη χώρα, στο εσωτερικό της. Και για να τελειώσει, και εδώ είναι το εσωτερικό μέτωπο που είναι το πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Διότι ένα ευρώ που θα φύγει από τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα θα πρέπει να βρεθεί από εκείνους τους πολίτες στη χώρα που έχουν οικονομική ευφάνεια. Διότι δεν θα τελειώσει αλλιώς η λιτότητα. Ήδη ο κύριος Γιουγκέρ έχει ζητήσει ισοδύναμα. Ακόμα και αν συμφωνήσουμε. Είναι παλιά αυτή, έτσι. Ναι, ακόμα και αν συμφωνήσουμε με τους εταίρους και μας δώσουν δημοσιονομικό χώρο, ναι. Η λιτότητα για να τελειώσει θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική στο εσωτερικό για να μπορεί να ελαφρύνει τους φτωχούς και τους μεσαίους επιβαρύνοντας με την καλή έννοια του όρου. Κύριε Γιακουμάτε, αυτό που προτείνει ο κύριος Καρίτζης, η Νέα Δημοκρατία θα το στηρίξει, αν το πάρει, αν καταφέρει η κυβέρνηση.